«Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με». «Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες». Ο Θεός δοκίμασε και γνώρισε. Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός δεν θα εγνώριζε πριν δοκιμάσει? Η γνώση και η εμπειρία του Θεού στον άνθρωπο, του ποιος είναι ή ποιος δύναται να είναι, γίνεται κατόπιν δοκιμασίας, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος? Ασφαλώς όχι. Τότε σε τι αναφέρεται η δοκιμασία? Θα σας διαβάσω τη γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου και μετά θα την αναλύσουμε. «Μετά το δοκιμάσαι είδεν ο Θεός, προ δε του δοκιμάσαι ουκίδεν». Μετά από τη δοκιμή γνωρίζει ο Θεός, πριν δοκιμάσει δεν γνωρίζει? Ως περγάρ ο Απόστολος όταν λέγει ότι ερευνά τας καρδίας, ουκ άγνοιαν εμφαίνων, αλλά την ακριβή είδηση λέγει. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός ερευνά τις καρδιές, δεν εννοεί ότι ο Θεός έχει άγνοια, γι' αυτό ερευνά. Συνεπώς, ξέρετε ότι τότε ερευνούμε όταν αγνοούμε. Αλλά όταν η Γραφή λέγει ότι ο Θεός ερευνά την καρδιά, σημαίνει ότι ο Θεός έχει ακριβή γνώση της καρδιάς. Ούτω δί και ούτως λέγον, εδοκίμασάς με την γνώση, την σαφεστά την δειλή του τέστην, ακριβώς επίστασέ με. Όταν λοιπόν λέγει με δοκίμασες και με γνώρισες, είναι μία έκφραση για να δείξει ότι ο Θεός με ξέρει πολύ καλά και δεν έχει την έννοια ότι μετά την δοκιμή θα με γνωρίσει. Λίγο πιο κάτω θα πει «με ξέρεις από μακρόθεν». Αυτό σημαίνει «με ξέρεις εκ των προτέρων», όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ευθύς πιο κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο Θεός προγνωρίζει. Άρα δεν είναι η γνώση του Θεού μετά την δοκιμή. Εν τούτης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η δοκιμή έχει κάποια υπόσταση. Η δοκιμή αυτή δεν αναφέρεται στο Θεό, αλλά αναφέρεται στον ίδιο τον άνθρωπο. Βάζει δοκιμή εις τους πρωτοπλάστους. Από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε, εν ημέρα φάγεστε αποθανείστε. Ο Θεός δεν εγνώριζε ότι οι πρωτόπλαστοι θα παρέβαιναν την εντολή του? Ο Θεός το εγνώριζε πριν κάνει καν τη δημιουργία, ολόκληρο τον σύμπαν και τους αγγέλους. Είναι στην προαιώνια γνώση του Θεού, προαιώνια γνώση του Θεού, τόσο ώστε το σχήμα του κόσμου που έδωσε, η μορφή που έχει το σύμπαν, το σύμπαν ολόκληρο, είναι δύναμη της πτώσεως των ανθρώπων, ώστε όταν θα αποκατασταθούν οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού θα αλλάξει η μορφή του σύμπαντος. Σκεφτείτε ότι ο Θεός θεμελιώνει το σύμπαν δυνάμει της πτώσεως και δίνει μορφή δυνάμει της πτώσεως. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και κάτι πιο καταπληκτικό. Ας με επιτραπεί, γιατί δεν έχουμε άλλη γλώσσα να μιλήσουμε, ότι ο Θεός συνέλαβε, το ρήμα συνέλαβε είναι λανθασμένο, είπαμε δεν έχουμε άλλο τρόπο να εκφραστούμε, ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο της ενανθρωπίσεως πριν την πτώση των πρωτοπλάστων, πριν την δημιουργία του κόσμου. Πώς το λέγει αυτό η Αγία Γραφή? Παρουσιάζει τον Ιησού Χριστόν, τον παρουσιάζει, δηλαδή τον Θεόν Λόγον, να ενανθρωπίζεται προκαταβολής κόσμου. Και όχι μόνο την ενανθρώπιση, αλλά και την σφαγή και την θυσία και των εξυλασμών. Πώς? Το εσφαγμένον αρνίον από καταβολής κόσμου. Που σημαίνει, ο Θεός Λόγος με την παρουσία του αρνίου,
δείχνει το σφάγιο και συνεπώς τη θυσία. Εσφαγμένων αρνίων σημαίνει ότι όχι απλώς είναι έτοιμη η προσφορά, αλλά και ήδη πραγματοποιείται η προσφορά από καταβολής κόσμου πριν γίνει ο κόσμος. Έτσι το σύμπαν επήρε τη μορφή των σφαιρών. Τη μορφή των σφαιρών, όλα είναι σφαιρικά. Όλοι οι ύλοι, τα πάντα στο σύμπαν είναι σφαιρικά, είναι γνωστό. Και κινούνται και στροβιλίζονται και η μορφή τους είναι σφαιρική. Αυτή η σφαιρική μορφή, παρακαλώ, είναι πρόσκαιρη, δυνάμει της πτώσεως. Μετά την αποκατάσταση, μετά την παλιγγενεσία που λέγει ο Χριστός, αυτό το ρήμα, συγγνώμη, αυτό το ουσιαστικό χρησιμοποιεί, μετά την παλιγγενεσία, δεν θα υπάρχει η σφαιροειδής μορφή του σύμπαντος. Που το ξέρουμε, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, την αποκαλύψή του. Δεν είδα, λέγει, να υπάρχει πια ήλιος ούτε σελήνη. Η σφαιροειδής μορφή του σύμπαντος θα φύγει. Ακόμη, η μορφή των φύλων. Είναι γνωστό ότι ο ένδυος κόσμος, τα φυτά και τα ζώα, δυνάμει του προβλεπομένου θανάτου, ο οποίος θα εισήγεται με την πτώση, διότι ο Θεός δεν είναι δημιουργός του θανάτου. Προσέξτε, ο Θεός δεν είναι δημιουργός του θανάτου, αλλά είναι αποτέλεσμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Εν ημέρα φάγεστε αποθανείστε. Αν δεν παρέβαιναν, δεν θα απέθυνισκον οι πρωτόπλαστοι και οι μετέπειτα άνθρωποι. Δημιουργήθησαν τα φύλλα, το άρεν και το θύλι. Ο άνθρωπος δεν θα δημιουργεί το άνδρας και γυναίκα, κάτι άλλο θα ήταν, κάτι άλλο, όπως είναι οι άγγελοι. Τους αγγέλους δεν τους χαρακτηρίζει φύλων. Δεν υπάρχει αρσενικός άγγελος και θηλυκός άγγελος, όχι επειδή δεν έχουν σώμα, αλλά διότι αυτό προέβλεπε η δημιουργία του Θεού. Έτσι, η παρουσία του φύλου, το φύ με ύψιλον και ένα λάμδα, η παρουσία του φύλου φανερώνει αυτήν την πρόβλεψη του Θεού ότι θα εισήγεται ο θάνατος. Γι' αυτό και στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Στην παλιγγενεσία, είπε ο Χριστός, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Επειδή όμως θα διατηρείται η προτέρα κατάσταση ο άνδρας, άνδρας, η γυναίκα, η γυναίκα, αλλά χωρίς πλέον χρήση. Ο Θεός λέει και ταύτη και ταύτα καταργήσει, όλα αυτά. Το σώμα μας δεν θα καταργηθεί, γιατί αυτό μόνο διασώζεται. Η Παναγία θα παραμένει ανήκουσα εις το θύλι γένος. Και ο Ιησούς Χριστός, του οποίου τη θεωρία θα έχουμε αιωνία εις την Βασιλεία του Θεού, θα παραμένει, αφού ενυθρώπησε, εις το άραν γένος. Αλλά ουδέποτε θα υπάρχει χρήση γάμου. Σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμος έγινε δύναμη της προβλέψεως του Θεού ότι θα ημάρταναν οι πρωτόπλαστοι. Ενά λοιπόν, σας είπα τόσα πράγματα και πέρασε ένα τέταρτο για να σας δείξω ότι ο Θεός πράγματι προγνωρίζει. Πώς είναι πως έχει την έννοια εδώ «με δοκίμασες και με γνώρισες»? Δεν έχει έννοια όπως θα το καταλαβαίναμε, ότι δηλαδή ο Θεός τότε μόνο γνωρίζει όταν δοκιμάσει. Και αναφέρω δύο περιστατικά. Το ένα είναι του Αδάμ και της Εύας και το άλλο είναι του Ιώβ. Ο Θεός βάζει μία δοκιμή. Αυτή η δοκιμή δεν αναφέρεται στο Θεό για να γνωρίσει τι θα κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Άπαγε. Η δοκιμή αφορά εις τον άνθρωπο τον ίδιο. Να υποστεί την δοκιμή δια να συνειδητοποιήσει την εν ελευθέρω χώρο αγιότητά του. Καταλάβατε? Να συνειδητοποιήσει την εν ελευθέρω χώρο αγιότητά του. Ουδέποτε ο Αδάμ θα ορίμαζε αν δεν υφίστατο αυτήν την εν ελευθέρω χώρο δοκιμή του. Ουδέποτε θα έφτανε σε αγιότητα. Μια αγιότητα έξω από αυτήν την δοκιμή θα ήτανε μια αγιότητα κατευθυνωμένη και συνεπώς έξω από το χώρο της συνειδήσεως και της ελευθερίας και συνεπώς άνευ αξίας. Δεν είναι για το Θεό λοιπόν.
είναι για τον άνθρωπο. Στον Ιώβ παρεμβάλλεται ο διάβολος, ο οποίος αγνοεί, ο διάβολος αγνοεί. Ο διάβολος μόνο εκ των αποτελεσμάτων γνωρίζει, ουδέποτε προ. Προσέξτε, ο διάβολος δεν προγνωρίζει. Ό,τι προγνωρίζει είναι γιατί βλέπει πιο μακριά από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος, γιατί και ο άνθρωπος προγνωρίζει. Δεν μπορεί να ξέρει φερειπή μια έκλειψη ηλίου, μια έκλειψη σελήνης. Δεν μπορεί να προβλέψει τον θάνατο ενός ανθρώπου, ιατρικός. Δεν μπορεί να προβλέψει μια πλημμύρα, ένα χιόνι, λέει το μετεωρολογικό, θα χιονίσει. Αυτή η πρόβλεψη είναι δυνάμει παρατηρήσεων. Ο διάβολος παρατηρεί πιο πέρα από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι πρόγνωση εν τη κυριολεξία, αλλά απλώς δύναμη να βλέπω πιο μακριά τα στοιχεία τα οποία θα παρασκευάσουν ένα ορισμένο αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλεψη. Σήμερα έχουμε τα μέσα να βλέπουμε ότι κατεβαίνει ένα ψυχρό κύμα από το βορρά και έρχεται προς τα κάτω. Μας τηλεγραφούν λοιπόν ότι το κύμα αυτό έρχεται. Δηλαδή τι κάναμε τώρα με τον τηλέγραφο, με τον ασύρματο, ξέρω εγώ. Απλώς μακρύναμε τις αισθήσεις μας, πήγαμε πιο μακριά. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, και ξέρουμε τι γίνεται πιο πέρα. Αυτό όμως δεν είναι πρόγνωση. Πιστεύω συμφωνείτε. Πρόγνωση θα πει να μην έχω στοιχεία και να ξέρω τι θα γίνει. Η πρόγνωση εν τη κυριολεξία ανήκει μόνο στο Θεό. Και μόνο αποκλειστικά στο Θεό. Ούτε στους αγγέλους, ούτε στους δαίμονες, ούτε στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν παρεμβάλλεται ο διάβολος, ο οποίος αγνοεί, σας είπα, το μέλλον. Αγνοεί τα ελαττήρια. Συκοφαντεί τον, κατηγορεί μάλλον, κατηγορεί τον Ιώβ στον Θεό, ότι τα ελαττήριά του είναι ταπεινά που τον λατρεύει τον Θεό επειδή τον έκανε πλούσιο. Ο Θεός επιτρέπει την δοκιμή. Γιατί εκ των προτέρων γνωρίζει ο Θεός ότι ο Ιώβ δεν θα πέσει. Γι' αυτό και επιτρέπει την δοκιμή. Δοκίμασε και θα δεις ότι δεν είναι τα ελαττήρια αυτά. Έτσι δοκιμάζοντας τον Ιώβ ο Θεός ή επιτρέποντας να δοκιμαστεί ο Ιώβ από τον Θεό, η γνώση αυτής της δοκιμής δεν είναι στο Θεό, αλλά είναι για τον διάβολο, είναι για τον Ιώβ, είναι για όλους τους ανθρώπους που θα διαβάζουν την ιστορία του Ιώβ, γιατί ο Θεός τα ξέρει όλα. Τώρα καταλάβατε τι σημαίνει με δοκίμασες και με γνώρισες. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ορθότατα ερμηνεύοντας, ότι δεν εννοεί τι άλλο παρά, αφού τα περνάμε όλα αυτά, παρά ότι ο Θεός επίσταται, γνωρίζει σαφώς και επακριβώς την καρδία. Είναι έκφραση σαφούς γνώσεως. Εκείνη την οποία θα είχαμε αν δοκιμάζαμε. Λέμε, πού ξέρεις ότι το νερό είναι αρμυρό? Μα το πια. Δεν λέμε. Ήπια νερό. Δεν μου το έπανε. Δοκίμασα με τη γλώσσα μου. Έτσι είναι δηλωτικόν ότι αυτή η πληροφορία, αυτή η γνώση είναι κατ' ομοίου δοκιμής. Κατ' άνθρωπο λοιπόν διατυπώνοντας τη γνώση του Θεού, λέμε ο Θεός με δοκίμασε και με ξέρει. Νομίζω είναι αρκετό.